Και τώρα η επόμενη προσπάθεια, Hair Boil, ιδιαίτερα προϊόντα για μια... ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα για μια καλύτερη, καλύτερο τρόπο ζωής. Παρακαλώ. Ελάτε. Καλησπέρα σας, είμαι ο Μιχάλης και θα σας παρουσιάσω το επιχειρηματικό project της Hair Boil. Οι τρεις βασικές διαδικασίες της Hair Boil είναι η εμφιάλωση, ο εμπλουτισμός του ελαιολάδου και το brand management. Απευθυνόμαστε σε καταναλωτές με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο βιωτικό επίπεδο, υψηλό εισόδημα και ρεπίπου στα βιολογικά προϊόντα. Το πολυτελές ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν άριστων προδιαγραφών, το οποίο θα αποτέλεξει μία ιδέα στο μυαλό των καταναλωτών μας. Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές μας, εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων. Έχουμε τρία facts. Οι άνθρωποι αγαπάνε τα βιολογικά προϊόντα. Healthy lifestyle έχει γίνει trend στην εποχή μας και ο κλάδος των πολυτελών προϊόντων συνεχίζει να έχει ανωδική τάση. Γι' αυτό ερχόμαστε να προτείνουμε πολυτελές ελαιόλαδο με κρόκο κοζάνης και μαστίχα χείου. Δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα ελληνικά προϊόντα με ιδιαίτερη υψηλή θρεπτική αξία. Τώρα πίσω μου βλέπετε το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Αυτό που δεν βλέπετε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Το direct marketing. Μέσω του οποίου αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα στον πελάτη και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του στον κάθε ένα. Εδώ πέρα βλέπουμε τις αγορές μας. Αρχικά οι πωλήσεις μας γίνονται μέσω ίντερνετ. Στη συνέχεια έχουμε τις όριμες αλλά στρατηγικής σημασίας αγορές του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης. Και μέχρι το τέλος του έτους θέλουμε να εισάγουμε το προϊόν μας σε αγορές όπως είναι το Ντουμπάι και το Χονγκ Κονγκ. Ως ένα γνήσιο πολυτελές προϊόν, οι άψογες διακασίες, η ιδιαίτερη αισθητική, αλλά επίσης και οι άριστες ποιότητες πρώτες ύλες, μετατρέπουν το προϊόν μας σε ένα σύμβολο ποιότητας της ζωής των καταναλωτών μας. Περνώντας τώρα στο marketing, το πολύ σημαντικό σημείο είναι οι τεχνικές του luxury marketing. Έχουμε B2B διαδικασίες, οι οποίες θα μας εισάγουν στα καταστήματα, και B2C διαδικασίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να επικοινωνήσουμε τα προϊόντα μας στους καταναλωτές. Όπως είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rolex, classic marketing is the surest way to fail in a luxury business. Η αγορά του πολυτελούς ελαιολάδου είναι μια νέα αγορά, η οποία έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται το 2007. Είναι μια ραγδαίως αναπτυσσόμενη αγορά, στην οποία δεν έχει εδραιωθεί κάποιος μεγάλος παίκτης και αυτό και αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι σε ανεκμετάλλευτο. Περνώντας στα χρηματοοικονομικά, έχουμε αναπτύξει ένα οικονομικό μοντέλο πενταετίας, στο οποίο μας δείχνει κάποια σημαντικά νούμερα. Με μια επένδυση της τάξης των 95.000 ευρώ, έχουμε μια καθαρή παρουσία αξία στις 500.000 ευρώ και με break-even point στο 1,5 έτος. Εδώ να ευχαριστήσουμε κάποιους οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει να φτάσουμε μέχρι εδώ και κλείνοντας να πούμε ότι it's all about providing the customer with an experience. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. 5 λεπτά, ο λόγος σε εσάς. Ερωτήσεις, εάν έχουμε... Όλοι είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια την καταστροφή στοιχείο γενικά με τις φωτιές. Πρώτα Θεός όλα να έχετε πιο πολλές παραγγελίες από ό,τι μπορείτε να εκπληρώσετε. Αλλά η έλλειψη μαστίχας αυτή τη στιγμή που μιλάμε σας προβληματίζει και αν ναι, πότε θεωρείτε ότι θα πάψει να είναι πρόβλημα? Μιλάμε για πολύ μικρές ποσότητες, μάλλον ποσότητες οι οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν στην προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα luxury προϊόν, δεν πουλιέται μαζικά, οπότε καλυπτόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Έχω δύο ερωτήσεις. Ο εμπλουτισμός πώς γίνεται? Δυστυχώς δεν έχουμε περάσει αυτό το κομμάτι στο prototyping του προϊόντος. Είμαστε στο σχέδιο του business planning. Ελπίζουμε ότι μετά τον διαγωνισμό καταφέρουμε με την τεχνογνωσία που είσαι προσφερειγέα να φτιάξουμε το πρωτότυπο προϊόν. Και η δεύτερη ερώτηση. Καταλαβαίνουμε τον υγιεινό χαρακτήρα των προϊόντων αυτών, αλλά από πλευράς γευστικής οι συνδυασμοί αυτοί τους έχετε δοκιμάσει και το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι πραγματικά γευστικό? Δεν ξέρουμε ακριβώς τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο ελαιόλαδο, αλλά από τις δοκιμές που έχουν κάνει στο σπίτι είναι γευστικό ως ένα βαθμό προφανώς. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω ενέργειες και έρευνες για να δούμε ακριβώς τις αναλογίες. Μάλιστα, κύριε Φαλογιάννη, εδώ, ναι. Με προβληματίζει πάρα πολύ ο συνδυασμός μαστίχας ελαιολάδου και πολύ περισσότερο ότι η μαστίχα είναι, ξέρετε, σε μια περιοχή όπου παράγεται το προϊόν αυτό και το οποίο δεν φτάνει ήδη για τις ανάγκες της εταιρείας της οποίας το προωθεί. Άρα, εναλλακτική έτσι λύση
δεν βλέπω. Άλλο μείγμα. Καταρχάς, υπάρχει ήδη λάδι με μαστίχα, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο. Είναι μια ιδιαίτερη γεύση την οποία μπορεί να έχει το κοινό που δεν την αρέσει, μπορεί να αποκτήσει και το κοινό που τη θαυμάζει. Από εκεί πέρα υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά προς το παρόν τα δύο κεντρικά στατικά είναι αυτά λόγω της προστασίας, λόγω του pop και ότι δεν είναι εύκολο να αντιγράψουμε κυρίως από εταιρείες του εξωτερικού. Πάντως είναι δύο προϊόντα που είναι γνωστά, έχουν μία φήμη. Συνδυασμένα, δεν ξέρω πώς θα είναι, έχω περιέργεια. Παρακαλώ για την ερώτηση. Δεν μ' αρέσει να είμαι σκληρός, αλλά συζητώντας πριν μερικές εβδομάδες με Έλληνα που κάνει εμπόριο στο Ντουμπάι, ελαιόλαδο, μου έλεγε ότι για να μπει στην αγορά θέλει να ξοδέψεις 200 με 300 χιλιάρικα σε βάθος τριετίας. Εσείς πάτε να μπείτε σε τρεις αγορές συγχρόνως. Έχετε δει καλά το τι promotion money πρέπει να πληρώσετε για να μπείτε σε αυτές τις αγορές? Έχουμε κάνει κάποιες ζητήσεις με σημεία διανομής στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, αλλά όλοι μας ζητήσανε τις φωτογραφίες του προϊόντος ώστε να δουν ακριβώς τι ζητάνε. Αλλά υπάρχει διάθεση για ελληνικά προϊόντα τέτοιου είδους να μπουν στα ράφια. Για το Ντουμπάι συγκεκριμένα δεν έχουμε βρει κάποιο σημείο διανομής, αλλά πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι ένα προϊόν που υπάρχει ζήτηση γενικότερα. Μάλιστα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Είστε καλυμμένοι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.